Μία ρομαντική ιστορία για τις τηλεπικοινωνίες. Βρισκόμαστε στο 1845, στο πρώτο τηλεγραφικό γραφείο στην Ουάσιγκτον. Μία κοπέλα θέλει να στείλει μια επιστολή για να πει στο φίλο της «συγνώμη». So ο Μόρς εξηγεί ότι δεν μπορεί να στείλει μακροσκελείς επιστολές μέσα σε δευτερόλεπτα. Τότε η νεαρή φωνάζει. «Είναι πολύ αργή η εφεύρεση. Είναι πολύ αργή και η καρδιά μου δεν αντέχει την αναμονή». Μπορεί η εφεύρεση του Μόρς να μην έδωσε λύση στην κοπέλα, έδωσε όμως έμπνευση στους συγγραφείς. Στα τέλη του 19ου αιώνα αναπτύχθηκε το τηλεγραφικό ρομάντζο, με ιστορίες αγάπης μεταξύ τηλεγραφητριών και τηλεγραφητών. Στο Wired Love αναφέρεται ότι το φαξ θα χρησιμεύε μελλοντικά στους ερωτευμένους. Mm-hmm. Ενώ το 1927 διαβάζουμε στο Ελεύθερον Βήμα ότι το μηχάνημα της τηλεφωτογραφίας είναι χρήσιμο για όσους αγαπούν. Βέβαια, το νούμερο ένα ερωτικό μέσο ήταν η τηλεφωνία. Και ειδικά η κοινόχρηστη τηλεφωνική θάλαμη. Φυσικά, η ερωτική διάσταση των τηλεπικοινωνιών πρωταγωνίστησε σε γελιογραφίες, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, θεατρικά έργα. Ας γυρίσουμε στο Μόρς για να μάθουμε ότι εφήβρε τον τηλέγραφο λόγω του ότι δεν πρόλαβε να πάει στην κηδεία της γυναίκας του λόγω αργοπορίας της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Άραγε, η ερωτική θλίψη ή η επιθυμία ήταν πίσω από την εφεύρεση που άλλαξε τις τηλεπικοινωνίες. Το παρελθόν των τηλεπικοινωνιών είναι γεμάτο από συναρπαστικές ιστορίες και εμείς έχουμε πολλές να μοιραστούμε. Μείνετε συντονισμένοι!